Κύριε Λαμπρούλη, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Γουή, καλημέρα. Καλημέρα σας. Σας χάσαμε και ανησυχήσαμε. Σας χάσαμε και ανησυχήσαμε. Η τεχνολογία μα κάνει παιχνίδια. Κύριε Λαμπρούλη, θα κάνω το ίδιο ερώτημα σε εσάς που έκανα και προηγουμένως και στον κύριο Παναγιωτόπουλο, ο οποίος αντέδρασε έτσι με πολύ αυστηρό ύφος για αυτό το κλίμα που υπάρχει μέσα στη Βουλή. Δεν μπορεί να γίνει κάτι εκ μέρους. Θα μου πείτε, το κουκουέ δεν συμπεριφέρεται έτσι. Αυτό είναι γεγονός. Αυτά που ακούσαμε όμως χθες στη Βουλή είναι πρωτοφανή. Δεν μπορεί να ακούγονται τέτοιες λέξεις, τέτοιες κουκορομαχίες, τέτοιες αψιμαχίες μεταξύ βουλευτών στη δημοκρατία της Ελλάδας που τη γεννήσαμε να πάρει ευχή να πάρει. Κοιτάξτε κύριε Κουίκ, δικαιολογημένη η όποια αγανάκτηση, ο θυμός από τέτοιου είδους συζητήσεις, συμπεριφορές αν θέλετε στη Βουλή. Αλλά δείτε, όταν δεν υπάρχει σημείο αντιπαράθεσης με βάση την πολιτική συζήτηση που διεξάγεται, είτε νομοσχέδιο είναι αυτό, είτε οποιοδήποτε άλλο θέμα έρχεται προς συζήτηση, όταν λοιπόν δεν υπάρχει επί της ουσίας αντιπαράθεση, είναι γνωστή τακτική, διαχρονική, δεν είναι τωρινό φαινόμενο αυτό, ότι προσφεύγουν αυτοί που τέλος πάντων το αξιοποιούν αυτόν τον τρόπο παρεμβάσεων, προσφεύγουν και σε προσωπικές επιθέσεις και σε... Μπορώ να διαφωνήσω με το διαχρονική. Μπορώ να διαφωνήσω με... Όχι, θέλω να διαφωνήσω με το διαχρονική. Ποτέ δεν θυμάμαι εγώ στην καριέρα που έχω κάνει. Εντάξει, διαχρονική. Α, ναι, γιατί ποτέ δεν άκουσα έναν Φλωράκι, ποτέ δεν άκουσα μια Παπαρίγα, ποτέ δεν άκουσα έναν Κύρκο, ποτέ δεν άκουσα έναν Λαβάνο, ποτέ δεν άκουσα ένα Μητσοτάκι, ένα Παπανδρέου. Έτσι, δηλαδή, αυτά είναι καινούρια λεκτική μέσα στη Βουλή. Ναι, είναι μια απαράδεκτη διαδικασία, επιτρέψτε μου. Εδώ θα πρέπει ενδεχομένως να δούμε και κάποια ζητήματα σε επίπεδο διάσκεψης Προέδρων. Αυτό. Αλλά κύριε Κουίκ, σας λέω και πάλι ότι το βασικό κατά τη γνώμη μας είναι αυτό. Ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει έδαφος, αν θέλετε, για πολιτική αντιπαράθεση με βάση τις θέσεις του κάθε κόμματος, παρά σύγκληση με τις πολιτικές, με την κεντρική πολιτική, άσχετα τις επιμέρους διαφορετικές, και αυτό αφορά τα άλλα κόμματα, δεν αφορά το Κομμουνιστικό Κόμμα. Λοιπόν, θα φτάνουμε και σε τέτοιου είδους προσωπικές επιθέσεις, αν θέλετε, συμπεριφορές όπως τις περιγράψετε και εσείς, αλλά και τις είδαμε και τις ζήσαμε ή τις ζούμε όλοι. Και πάμε για ευρωεκλογές. Είναι απαράδεκτες, εμείς τις καταδικάζουμε. Εμείς προσπαθούμε ως κόμμα και επιδιώκουμε, αν θέλετε, και μέσα στη Βουλή οι συζητήσεις να γίνονται στη βάση των πολιτικών επιχειρημάτων και της πολιτικής αντιπαράθεσης, ιδεολογικής, αν θέλετε. Και μέχρι εκεί. Μα ιδεολογική. Δεν πρέπει να υπάρχει ιδεολογική αντιπαράθεση. Αλλή μόνο, τι είμαστε, μονοκρατορία. Ναι, και ποτέ, μα ποτέ δεν καταφερόμαστε σε προσωπικό επίπεδο απέναντι στον οποιονδήποτε πολιτικό, το τονίζω έτσι, αντίπαλο να το βάλω έτσι. Και πάμε για ευρωεκλογές, έχοντας μια βουλή εφτακομματική. Νιώθετε ότι υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή? Κοιτάξτε, έχουμε πει επανειλημμένως, το καταλαβαίνετε κι εσείς. Mm-hmm. Το ζήτημα, η κυβέρνηση, η πολιτική της κυβέρνησης είναι δεδομένη. Τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής τα ζει ο λαός μας με τον πιο βάρβαρο τρόπο και βέβαια έπεται και συνέχεια. Δείτε όμως ότι και μπροστά στις ευρωεκλογές, όπως είπατε, η πολιτική των άλλων κομμάτων, ακόμα και αυτών που κυβέρνησαν, σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, όλοι είναι υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ψηφίζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσα ακόμα τουλάχιστον θα συμμετέχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρωβουλή, δηλαδή Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση, και εμείς βέβαια συμμετέχουμε, αλλά δείτε τι ψηφίζουν στο Ευρωκοινοβούλιο. Το 50, το 60, το 70% των οδηγιών, των νομοθετημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έρχονται βέβαια και στη χώρα μας για να ενταχθούν στο νομοθετικό πλαίσιο της Ελλάδας, το ψηφίζουν. Και είναι βέβαια μέτρα, βαθύτερα αντιδραστικά, αντιλαϊκά. Συγγνώμη κύριε Λαμπρούλη, για να καταλάβω τη θέση του ΚΚΕ. Το ΚΚΕ δεν θέλει να είμαστε σε μια ευρωπαϊκή οικογένεια, δεν θέλει την Ευρωπαϊκή Ένωση, ή θέλει να υπάρχει μια οικογένεια η οποία μας να λειτουργεί από ωφελία των λαών? Εμείς κύριε Κουίκ, είμαστε ενάντια σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι ένωση των καπιταλιστών, του κεφαλαίου και όχι των λαών.
και τα αποτελέσματα και την εμπειρία από την τη συμμετοχή μας σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση τη ζει ο λαός μας, επαναλαμβάνω, με τον πιο τραγικό και βάρβαρο τρόπο. Από τις πολιτικές δηλαδή που εκπορεύονται ως επιλογές στρατηγικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιούνται και στη χώρα μας όπως στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σε αυτή την κατεύθυνση και σε αυτές τις στρατηγικές επιλογές, δηλαδή στην υγεία, στην παιδεία, στα εργασιακά, σε μια σειρά από ζητήματα, το τι βιώνει ο λαός μας. Όλα αυτά που βιώνει ο λαός μας είναι απότοκα αυτής της στρατηγικής που συναποφασίζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτήν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς φυσικά εναντιονόμαστε, είμαστε αντίθετοι σε την Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά παλεύουμε για την ανατροπή αυτής της πολιτικής και αυτού του τύπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι μια ένωση, όπως είπα και πριν, του κεφαλαίου ενάντια στους εργαζόμενους. Πάντως πρέπει να έχετε πολύ μοναχική άρα, δουλειά. Αυτό δεν θα το κάνει ένα κόμμα, θα το κάνουν οι λαοί, ο λαός μας και άλλοι λαοί της Ευρώπης, που μπορούν να επιβάλλουν το δίκαιο τους αρκεί να το αποφασίσουν. Εμείς αυτό λέμε. Μα δεν βλέπετε ότι δεν αυτή την κατεύθυνση στις ευρωεκλογές θα πρέπει ο λαός μας, αυτό ζητούμε, να στηρίξουν το ΚΚΕ, που με συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια στέκεται απέναντι στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να γυρίσει την πλάτη στα άλλα κόμματα που σηκώνουν ενδεχομένως στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τη συμμετοχή τους την, πώς το λένε, πώς είπε και ο Πρωθυπουργός, τη σημαία της Εθνικής Ελλάδος, κάπως έτσι, τέλος πάντων. Αλλά είναι η σημαία αυτό που λέμε εμείς των εφοπλιστών, των τραπεζιτών, των κατασκευαστικών. Καλά, όλοι χρειάζονται τώρα. Και οι εφοπλιστές χρειάζονται, γιατί και οι τράπεζες χρειάζονται. Αρκεί να είναι τράπεζες, να μην είναι τράπεζες. Το ζήτημα είναι για ποιον αποφασίζει και για ποιον παίρνει αποφάσεις. Και ποιος έχει το κουμάντο, γιατί τώρα με συγχωρείτε, αλλά το είδαμε και τα προηγούμενα χρόνια ή το προηγούμενο διάστημα, όταν εμφανίστηκαν γνωστοί και όνομα και μη χωριό εφοπλιστές, είπαν: κοιτάξτε, να δείτε, κουμάντο δεν κάνετε εσείς, εννοώντας την κυβέρνηση, κάνουμε εμείς. Άρα αυτός που έχει τα κλειδιά της οικονομίας στα χέρια του κ. Κουίκ, κάνει κουμάντο. Τα πολιτικά κόμματα, αυτά τα αστικά κόμματα που λέμε εμείς, όπως και η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα, είναι υπηρέτες με την πολιτική τους των συμφερόντων αυτών. Αλλά από αυτήν όμως την, να το πω έτσι ζυγαριά, από τη μία τα κέρδη που λέμε των εφοπλιστών, των επιχειρηματικών ομήλων, από την άλλη μεριά της ζυγαριάς είναι τα δικαιώματα των λαών. Κύριε Λαμπρούλη, όμως ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση. Γιατί κάποια στιγμή, εδώ και 30 χρόνια, 40 χρόνια πόσο είναι, ο κόσμος άλλαξε μορφή, τελειώσανε τα τείχη, πέσαν τα σύμβολα από την πλευρά της Σοβιετικής Ένωσης και όχι μόνον, και ο κόσμος δεν στράφηκε προς τα αριστερά τόσο έντονα όσο στρέφεται τώρα πολύ έντονα προς τα δεξιά-δεξιά. Τι πάει λάθος τελικά? Μα κοιτάξτε, γιατί δεν μπορείτε να πείσετε και φεύγουν προς τα δεξιά? Η πιο δεξιά, η πιο ακροδεξιά στροφή, ναι, την εμφάνιση ακόμα και φασιστικών κομμάτων ή νοσταλγών των. Μήπως δεν πείθετε με το λόγο σας, πραγματικά το εννοώ αυτό. Και η επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ποια είναι, να το αρχίσουμε και από εκεί. Θυμάστε, με αποφάσεις εξίσωση φασισμού, ναζισμού, απαγόρευση. Η κατά τα άλλα Δημοκρατική Ευρωπαϊκή Ένωση. Πότε έγινε αυτό? Μια σειρά από χώρες. Πότε η Ευρωπαϊκή Ένωση εξίσωσε τον φασισμό και τον ναζισμό και όλα αυτά? Δεν το θυμάμαι. Μα με συγχωρείτε, δεν έχει αποφάσεις με τη Λισαβόνα, με αποφάσεις συγκεκριμένες στο Ευρωκοινοβούλιο. Και τη σχέση με τον φασισμό. Όμως δείτε τώρα. Με μια φιλελεύθερη, νεοφιλελεύθερη οικονομική πολιτική να το καταλάβω, αλλά. Εδώ μπορούν να βγουν και συμπεράσματα αυτό που είπατε μετά. Τις ανατροπές στις σοσιαλιστικές χώρες. Ναι. Όταν υπήρχαν οι σοσιαλιστικές χώρες, αναγκάζονταν η Ευρωπαϊκή Ένωση, δυτικός κόσμος, να το πούμε έτσι, να παίρνει και μέτρα φιλολαϊκά, ακριβώς επειδή ασκούνταν πίεση από αυτά τα κράτη με τις κατακτήσεις που είχαν σε μια σειρά από τομείς που εμείς τους κοιτάμε εδώ στην Ελλάδα ακόμα με το κιάλι. Δείτε στην υγεία τι γίνεται, στην παιδεία, σε επίπεδο μισθών, ανεργία, συντάξεις και πάει λέγοντας. Άρα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση, για την Ευρωπαϊκή Ένωση μάλλον υπάρχει τεράστια εμπειρία στο λαό μας. Λοιπόν, από το τι έχει βιώσει όλα αυτά τα χρόνια με τη συμμετοχή της
σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε αυτό το λάκκο των Λεόντων, να θυμίσω, που λέγαμε παλιά. Λοιπόν, σε μια λυκοσυμμαχία. Από αυτήν λοιπόν τη συμμαχία του κεφαλαίου, εμείς ως λαός δηλαδή, και οι Έλληνες, αλλά και οι άλλοι λαοί, δεν έχουν να κερδίσουν τίποτα παρά συνεχώς να αναιρούνται δικαιώματα και κατακτήσεις των εργαζομένων της πλειοψηφίας. Ναι. Πάντως είναι γεγονός ότι στη δική σας πολιτική ατζέντα υπερέχει το θέμα της Ευρωβουλής. Αντίθεση με τα υπόλοιπα κόμματα που πιο πολύ ασχολούνται με την εσωτερική ατζέντα. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Κύριε Λαμπρούζη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Συζήτηση που κάναμε.